Κώστας Γύρος. Κανακάκης με τα πράσινα γάντια και το μπλε σοτσάκι. Αλαφογιάννης με κόκκινο σοτσάκι και την αγάντια. Αλαφογιάννης προσπαθεί να περάσει το διάρρη του. Πολύ ωραίο εσκίβ. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Κανακάκη. Κανακάκης είναι δεξιογκάρδης, καλό του χέρι δηλαδή το αριστερό, προβαλλόμενο το δεξί. Πολύ ωραία αποφυγή από τον Κανακάκη. Στο διάρρη, στο δεξί direct που επιχείρησε ο κατά πολύ ψηλός τερός του Αλαφογιάννης. Σπάσιμο μέσης και αλλαγή διαδρομής πάνω στο βηματισμό από τον Κανακάκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ τεχνικός πυγμάχος. Προσπαθεί να δώσει τώρα. Πολύ ωραία. Και αναγνώρισε τον αντίπαλό του για την πολύ ωραία αποφυγή. Του έδωσε κατευθείαν το χέρι. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Πολύ ωραία αλλαγή πάνω στο βηματισμό και το αριστερό direct από τον Κανακάκη. Τώρα ένα δεξί direct από τον Αλαφογιάννη, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους του Κανακάκη. Αλαφογιάννης κατά πολύ ψηλότερος. Αλαφογιάννης με το κόκκινο σόρτς. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Θοδωρή Κανακάκη, με την μπλε εμφάνιση ο Κανακάκης. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Το Σταύρο Ψαρά. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος. Να πάρουμε συνέντευξη από το Σταύρο Ψαρά αργότερα. Δεξί. Κροσέ και αριστερό direct από τον Κανακάκη, με την πλέον εμφάνιση ο Κανακάκης. Δεξιά περκάτ και σηκώνει και δεξί κροσέ ο Κανακάκης. Απάντησε άμεσα με ένα δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Μπράβο! 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 Έτσι,
προσπαθεί να περάσει το αριστερό του τζεμπ ο Αλαφογιάννης. Δεξί, direct από τον Αλαφογιάννη, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απόστασή του. Πάρα πολύ καλή δουλειά με Μέση από τον Κανακάκη. Αριστερό, πολύ ωραία αποφυγή από τον Κανακάκη. Σπάσιμο Μέση, πολύ ωραίο σκιβ. Και για να δούμε, να τον μετρήσει. Μέτρημα από τον διαιτητή. Μέτρημα μετράει τον Αλαφογιάννη. Ύστερα από αυτό το κροσέ. Εντάξει και μια. Η απάντηση τώρα. Προσπαθεί να απαντήσει κατευθείαν ο Αλαφογιάννης. Ο οποίος θεωρούμε ότι κακώς μετρήθηκε. Δεν μετρηθεί. Ένα αριστερό κροσέ από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί πάλι να κλείσει τις γωνίες. Τον κοντύτερό του Κανακάκη. Δουλειά τώρα. Δουλειά τώρα. Με αριστερό uppercut. Και απάντηση άμεσα με ένα σκιβ από τον Κανακάκη. Τελειώνει ο γύρος, έχουμε κοντά μας το Στέλιο Πετρούτσο από Πετρούτσος Boxing Team. Στέλιο, καλησπέρα. Πες μας λίγο πώς βλέπεις μέχρι τώρα το επίπεδο. Είδαμε πριν και ένα ουσιαστικά ήσουν στη γωνία του Μοτσάκου. Μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Δημήτρη. Ξεκινήσουμε από το πώς βλέπεις το επίπεδο. Νομίζω ότι κάθε φορά το επίπεδο μεγαλώνει και είναι καλύτερο. Ο κόσμος το ακολουθεί, βλέπουμε ότι γεμίζει πλέον το γήπεδο και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Οι αγώνες είναι λίγοι, αλλά είναι καλή αυτή και είναι ουσία να βλέπει ο κόσμος ωραίο πόξι. Πολύ ωραία. Έχεις άλλο αθλητή σήμερα? Έχω το Χάρη με τον γιο. Ωραία, οπότε θα παίξει ο Χάρης, ναι, για τα Cruiserweights με τον Κώστας. Ένα ίσως το καλύτερο αγώνα περιμένουμε να δούμε. Είναι δυνατός αγώνας. Ο Κώστα θέλει τον αγώνα, είναι μικρός, έχει φιλοδοξίες. Ο Χάρης απ' την άλλη είναι έμπειρος. Νομίζω ότι θα δώσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο αθλητές. Θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Ωραία, Στέλιο, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Στέλιος Πετρούτσος από το Πετρούτσος Boxing Academy, Boxing Team. Τρίτος γύρος. Δουλειά τώρα με αριστερό τσέπα από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό τζέμπα και αριστερό δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό δεξί πάλι από τον Αλαφογιάννη. Πολύ ωραία δουλειά με βήμα πίσω, πολύ ωραία άμυνα από τον Κανακάκη. Αλλά ο Γιάννης έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του. Αριστερό κροσέ και δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Ο οποίος ο Θοδωρής Κανακάκης έχει. Σταματά
προσπαθήσει να δουλεύει τόσο πολύ τα σερί του, όπως έκανε στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Πολύ ωραίο σκιφ και δεξί κροσέ από τον Κανακάκη. Πολύ ωραίο άπερκατ. Σημαντικό το σηκώτη του Αλαφογιάννη ο Κανακάκης. Καμπανάγι. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Πολύ ωραία αναμέτρηση στα heavyweights. Θα καλέσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΠ, τον κύριο Στεφανόπουλο, να μας πει μέχρι τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του Συνδέσμου Επαγγελματικής Βιομηχανίας. Μέχρι τώρα, κύριο Στεφανόπουλο, πώς βλέπετε το επίπεδο των αγώνων? Πάει καταπληκτικά. Με έχουν ενθουσιάσει οι πυγμάχοι. Βλέπω κάθε φορά και καλύτερα αποτελέσματα. Οι μπουνιές, όπως βλέπετε, είναι πολύ πιο δυνατές. Και έρχονται όλο και καινούργιοι πυγμάχοι. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος να μην βασίζεται στα ονόματα, να βασίζεται στους πυγμάχους. Θέλουμε δυνατούς πυγμάχους, αντοχής, με να δείχνουν ακριβώς, να δείχνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και χαίρομαι που τελικά η επαγγελματική, η επίσημη επαγγελματική πυγμαχία βρίσκεται στον δρόμο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Τέταρτος γύρος. Δουλεύει το κορακόρ του ο Κανακάκης. Η απάντηση με αριστερό δεξί κροσέ από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό δεξί από τον Αλαφογιάννη. Πολύ ωραίο εσκίβα από τον Κανακάκη. Πολύ ωραία αποφυγή. Και απάντηση τώρα με δεξί κροσέ, αριστερό direct και παρέ ταυτόχρονα από τον Κανακάκη. Πολύ ωραία ανοιχτό κροσέ τώρα από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί να πιέσει και να κλείσει τη γωνία τον Κανακάκη. Ανοιχτό αριστερό κροσέ. Δεξί. Αποφυγή. Και ταυτόχρονα φεύγει κάποια μέτρα μακριά να πάρει ανάσες ο Κανακάκης. Δουλειά τώρα που προσπαθούν και οι δύο πυγμάχοι από κοντά. Στυλ που εξυπηρετεί σίγουρα περισσότερο το Κανακάκη, καθώς είναι πιο κοντός και μπορεί παίρνοντας κοντά να δουλέψει η τάκη στρωτά του χτυπήματα. Δεξί, ανοιχτό κροσέ. Πάνω όμως στην άμυνα του Αλαφογιάννη. Πολύ ωραίο δεξί, direct από τον Αλαφογιάννη. Δεξί direct πάλι, πολύ καλό, direct από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί τώρα να κολλήσει και να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα ξεκούρασης ο Κανακάκης. Αλαφογιάννης δείχνει ότι έχει περισσότερες ανάσες. Πολύ ωραίο παρέ, ύστερα το δεξί κροσέ. Τελειώνει ο αγώνας, πολύ ωραία αναμέτρηση. Μπράβο και στους δύο.
τεχνικό παιχνίδι και ταυτόχρονα πάρα πολύ δυνατό, καθώς μιλάμε για τα υπερβαρέα, για βαρέων βαρέων αθλητές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ Κανακάκη και Αλαφογιάννη. Κανακάκης με τα πράσινα γάντια, Αλαφογιάννης με τα κίτρινα. Με πλειοψηφική απόφαση, νικητής Αλαφογιάννης Δημήτρης. Νικητής λοιπόν ο Αλαφογιάννης. Για την απονομή αυτή, νικητής λοιπόν τον κύριο Γκράνος Γκάν, ο ιδιοκτήτη, να ανέβει στο ρί. Εδώ.